Θα μείνουμε στο θέμα της ενέργειας. Θα πάμε τώρα στη Γερμανία και στον συνάδελφό μας, τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Ευθύνες στη Ρωσία για τα προβλήματα στη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream. Επέριψε, Γιάννη, ο Γερμανός καγκελάριος Olaf Scholz εν μέσω του ενεργειακού πολέμου που μένεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μόσχας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι από τη Βόνη. Έχουμε ακούσει για την περίφημη αυτή τουρμπίνα που έχει επιδιορθωθεί αλλά ακόμη δεν έχει επιστρέψει στη Ρωσία, ενώ θα έπρεπε, διότι ισχυρίζεται η Μόσχα λείπουν κάποια σημαντικά έγγραφα, συνάλλοι χειρισμοί πολιτικού χαρακτήρα. Σήμερα λοιπόν ο Olaf Scholz επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Siemens. Αυτή η εταιρεία έχει κατασκευάσει την τουρμπίνα στο Μίλχαϊμ της Βεσφαλίας, όπου εκεί σε μια τεράστια αποθήκη φυλάσσεται η τουρμπίνα μέχρι νεοτέρας, μέχρι να μπορέσει να μεταφερθεί στη Ρωσία. Και μετά από την ενημέρωση που είχε από το τεχνικό προσωπικό, ο Olaf Scholz τόνισε ότι δεν διαφαίνεται κανένας τεχνικός λόγος ο οποίος να δικαιολογεί αυτήν την καθυστέρηση στην παράδοση της τουρμπίνας. Με το λακωνικό ύφος που έχει έτσι πολλές φορές σε τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η τουρμπίνα είναι εδώ, όποιος θέλει μπορεί να την αποκτήσει». Αυτό σημαίνει ότι ασφαλώς αποδίδει ευθύνες και καθυστέρηση τακτική. Και να δούμε σε αυτό το σημείο, Γιάννη, τι ακριβώς δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, να δούμε αυτή τη σκοπτική δήλωση. Es ist gewissermaßen klar und einfach, die Turbine ist da, sie kann geliefert werden, es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da. Die Lieferverpflichtung, die Gazprom hat gegenüber seinen europäischen Abnehmern, können jederzeit erfüllt werden und zwar uneingeschränkt. Alle vorgebrachten technischen Gründe sind nicht auf einer Faktenbasis nachvollziehbar. Είναι σαφές, Γιάννη, ότι η Ρωσία και η Γκάζπρομ προφανώς κάνουν πόλεμο νεύρων προς την Ευρώπη. Τώρα στη Γερμανία αυξήθηκαν οριακά τα αποθέματα του φυσικού αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να αλλάζει την στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας που το Βερολίνο έχει χαράξει ουσιαστικά για την επόμενη χρονιά, τον χειμώνα, ο οποίος αναμένεται πολύ δύσκολος. Όχι μόνο δεν την αλλάζει, αλλά την επιβεβαιώνει, θα λέγαμε, διότι ακριβώς δείχνει πως οι προσπάθειες για επιμέρους περικοπές φέρνουν και ένα συνολικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η στάθμη λοιπόν στις αποθήκες φυσικού αερίου είναι στο 69,1%, ενώ ήταν γύρω στο 60-65% όταν ξεκίνησε η κρίση. Έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν κάποια προληπτικά μέτρα. Φυσικά χρειάζονται πολύ περισσότερα. Αν συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, σημειώνουν οι ειδικοί, τότε είναι ρεαλιστικός ο στόχος να πάμε στο 90-95% πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του χρόνου και χωρίς να συνυπολογίζουμε καν τη Ρωσία σε όλον αυτό τον ενεργειακό σχεδιασμό. Μάλιστα. Θα είναι πάντως μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η ενεργειακή εξίσωση για τον επόμενο χειμώνα. Γιάννη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.